ένα έκτακτο για τον 48χρονο δάσκαλο, ο οποίος τελικά αφέθηκε ελεύθερος. Πράγματι. Για να πάμε, για πάμε να δούμε. Να το πούμε, λοιπόν. Ελεύθερος βεβαίως με όρους ο 48χρονος δάσκαλος που έστελνε τα αισχρά μηνύματα σε μαθήτριες δημοτικού. Πάμε να δώσουμε, να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες. Είναι, μετά την απολογία του, λοιπόν, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, Φίλιππε. Να θυμίσουμε ότι ήταν ένα κακούργημα και ένα πλημέλημα. Του δόθηκε, λοιπόν, ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα, χρηματική εγγύηση των 5.000 ευρώ και της απαγόρευσης προσέγγισης με τις παθούσες, δηλαδή με τα 10χρονα παιδιά, σε απόσταση κάτω των 500 μέτρων, καθώς και οποιασδήποτε άλλης επικοινωνίας μαζί του με οποιοδήποτε μέσο. Αυτό, ο εκπαιδευτικός έχουμε πει ότι διώκεται για 2 αδικήματα. Το θέμα εδώ είναι τι θα γίνει, θα παραμείνει στο σχολείο. Α, αυτό είναι μια πάρα πολύ σωστή ερώτηση. Εδώ του λέει η εισαγγελέας ότι απαγορεύεται, και ο ανακριτής ότι απαγορεύεται να είσαι σε επαφή με τα παιδιά. Άρα αυτή τη στιγμή, φαντάζομαι ότι θα τεθεί σε διαθεσιμότητα. Υπάρχει μεγάλο θέμα και σύγχυση στο σχολείο και στους γονείς τι θα γίνει με το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό. Είχα την πληροφορία ότι γίνεται, ότι έχει γίνει ήδη ΕΔΕ, ότι γίνεται ήδη ΕΔΕ, περιμένουν το πόρισμα της ένορκης διοικητικής εξέτασης. Περιμένανε πρώτα τι θα γίνει για τον ανακριτή. Ακριβώς, ακριβώς, Φίλιππε. Και φαίνεται, λοιπόν, ότι μάλλον θα εκδιωχθεί από το σχολείο, λογικά, διότι εκ των πραγμάτων η απόφαση που έδωσε το δικαστήριο δεν μπορεί να του επιτρέψει να βρίσκεται.